Ονομάζομαι Φλιτζανής Δημήτρης, είμαι μηχανικός πληροφορικής. Η πρώτη μου επαφή με το χώρο της υγείας έγινε το 2018 και έκτοτε ανελιπώς εργάζομαι με συνεχείς συμβάσεις υπηρετώντας το Εθνικό Σύστημα Υγείας. Τέλη του 2021 διορίστηκα στο Γενικό Νοσοκομείο Ηρακλείου Βενιζέλιο με την προκήρυξη 2K του 2019. Για όποιος δεν την ξέρει, η προκήρυξη αυτή ήταν με αυξημένη μοριοδότηση προς το επικουρικό προσωπικό, γιατί ήμουν 8 χρόνια επικουρικό προσωπικό. Μία λύση που, όπως αποδείχθηκε στην πράξη, δεν είναι η ενδεδειγμένη λύση για το μεγάλο ζήτημα των συμβασιούχων στο δημόσιο. Λοιπόν, η συνδικαλιστική μου δραστηριότητα στην πράξη ξεκίνησε μετά την πρόσληψή μου ως επικουρικό στο Βενιζέλιο το 2013, καθώς διαπιστώνοντας τις επιπτώσεις κρίσης των μνημονίων στον χώρο της υγείας, μας κινητοποίησε ανθρώπους οι οποίοι ενδιαφέρονται για το χώρο αυτό σαν και εμένα. Η έλλειψη μόνιμου προσωπικού ήταν και είναι το σημαντικότερο πρόβλημα του ΕΣΥ και η αναγκαιότητα παραμονής του επικουρικού προσωπικού και όλων των συμβασιούχων κατ' επέκταση έδωσε το έναυσμα να ξεκινήσει ένας αγώνας σε πανελλαδικό επίπεδο, αγώνας ο οποίος όμως οργανώθηκε σε μεγάλο βαθμό από τα δύο μεγάλα νοσοκομεία του Ηρακλείου, το Παγνί και το Βενιζέλιο, με τη στήριξη του ΠΑΜΕ. Προς αυτή την κατεύθυνση πραγματοποιήθηκαν πολλές δράσεις, έγιναν προσπάθειες οργάνωσης του επικουρικού προσωπικού σε πανελλαδικό επίπεδο, συναντήσεις με πρωτοβάθμια σωματεία νοσοκομείων, συμμετοχή σε πορείες, συγκεντρώσεις σε νοσοκομεία στην 7η ΥΠΕ, στο Υπουργείο Υγείας, συναντήσεις με διοικήσεις νοσοκομείων, διοικήσεις ΥΠΕ, πολιτικούς παράγοντες, βουλευτές και την ηγεσία του Υπουργείου, δημοσιεύσεις πολλών άρθρων στον έντυπο και ηλεκτρονικό τύπο, συμμετοχή σε ραδιοφωνικές εκπομπές και διαδικτυακές συζητήσεις, καθώς και ανταλλαγή αμέτρητων επιστολών και αλληλογραφίας με πολιτικό προσωπικό και με τα μέσα μαζικής ενημέρωσης. Ο αγώνας αυτός συνεχίζεται και θα συνεχιστεί ακόμα και σήμερα, με στόχο πλέον την παραμονή όλων των συμβασιούχων στο Εθνικό Σύστημα Υγείας, καθώς όλοι καλύπτουν πάγιες και διαρκείες ανάγκες. Όλη αυτή η εμπειρία επιβεβαιώνει πλέον πως δεν υπάρχουν σωτήρες, ούτε ατομικές λύσεις, υπάρχει συλλογική αγωνιστική δράση. Είναι αναγκαία η αγωνιστική συμπόρευση με το ΚΚΕ σε ένα ενιαίο εργατικό μέτωπο, το οποίο πρέπει να περιλαμβάνει όλα τα συνδικάτα και κάθε οργάνωση που θέλει έμπραχτα να αγωνιστεί για τα εργατικά συμβαίροντα. Είναι μονόδρομος να γίνει μια ουσιαστική προσπάθεια δημιουργίας γερών δεσμών με τις μάζες της εργατικής τάξης και της νεολαίας και συμμαχία με μαχόμενες δυνάμεις για τη συγκρότηση αγωνιστικής πλειοψηφίας. Η σημερινή κυβέρνηση προσπαθεί λησαλέα να ιδιωτικοποιήσει τα πάντα, κατεδοφίζοντας το Εθνικό Σύστημα Υγείας, με στόχο την πλήρη εμπραγματοποίηση του κοινωνικού αγαθού της υγείας. Στις δομές του ΕΣΥ, η εντατικοποίηση της εργασίας είναι τρομακτική. Οι συνάδελφοι που εργάζονται με λαστικές σχέσεις εργασίας, επικουρικοί, συμβάσεις ορισμένου χρόνου, εργολαβικοί, έχουν φτάσει το 40% του προσωπικού, ευρισκόμενοι όλοι αυτοί σε εργασιακή ομοιρία. Ταυτόχρονα, παρακολουθούμε μία άρνηση προσλήψεων μόνιμου προσωπικού, αναστολές εργασίας, μετατροπή νοσοκομείων σε νομικά πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου και παράδοση υπηρεσιών σε εργολάβους στο ιδιωτικό κεφάλαιο, που τελικά όλα αυτά θα οδηγήσουν στην κατάργηση της μονιμότητας. Οι μισθοί όλων μας είναι καθυλωμένοι εδώ και μία δεκαετία, ο πληθωρισμός έχει ξεπεράσει το 10% και οι λογαριασμοί της ηλεκτρικής ενέργειας και η ακρίβεια θερίζουν. Βιώνουμε μία ολομέτωπη επίθεση απέναντι στους εργαζόμενους, τους νέους, τους επιστήμονες, με τη λαιλασία του λαϊκού εισοδήματος, την καθήλωση των μισθών, την τρομακτική ακρίβεια, τους ειδικούς φόρους, τη γιγάντωση των πολεμικών δαπανών, τον αυταρχισμό και την καταστολή. Από την άλλη μεριά, τα μεγάλα συμφέροντα, οι μεγαλοεπιχειρηματίες, γεύονται όλο και περισσότερα προνόμια, φοροαπαλλαγές, υψηλά ποσοστά κερδοφορίας. Σε αυτό το περιβάλλον συνεχίζεται η προσπάθεια κατάπνιξης κάθε φωνής και κάθε αντίστασης στα κυβερνητικά σχέδια με την εφαρμογή του αντεργατικού και αντισυνδικαλιστικού νόμου Χατζηδάκη. Απέναντι στα παραπάνω χρειάζεται πάρα πολύ δουλειά και κάθε φωνής αντίστασης στα κυβερνητικά σχέδια.
να γίνει πολλή δουλειά στη βάση του συνδικαλιστικού κινήματος, ώστε να διαμορφωθούν οι κατάλληλοι όροι για την αντιστροφή της κατάστασης. Ως μέλος του Συλλόγου του Βενιζελίου, αλλά και ως εκπρόσωπος του νοσηλευτικού και του λοιπού προσωπικού στο Διοικητικό Συμβούλιο του Νοσοκομείου, δέχομαι καθημερινά συμπαράσταση των συναδέλφων στον αγώνα που δίνουμε. Πολλοί εκ των οποίων όμως φοβούνται να εκφραστούν ελεύθερα και να συμμετάσχουν ενεργά στις δράσεις μας. Ακόμα και εγώ έχω δεχτεί διαφόρων ειδών απειλές. Υπάρχει ένα κλίμα εκφοβισμού και τιμωρίας, το οποίο πρέπει να αντιμετωπίσουμε και να είστε σίγουροι ότι αυτό θα κάνουμε. Σας ευχαριστώ πολύ που με ακούσατε.